Το συγκλονιστικό σε αυτά τα διαφημιστικά είναι το τέλος τους. Δείτε μέσα από το ζώο The Sex, το σποτ που ακολουθεί, μπορείτε να ανακαλύψετε το προϊόν που διαφημίζει. You're so pale. You're such a sneak. You've learned something from Channel 8. Channel 8 turns you wild. Ένα κανάλι με ζώα, αλλά όχι για ζώα. Οι φουσκωτές κούκλες είναι πολύ της μόδας για εργένιδες που δεν έχουν επιτυχία στο ασθενές φύλλο. Πάρτε κι εσείς μία για το Πάσχα. If you're lonely and don't have any friends to go swimming with, consider making one with Rice Krispies Treat Squares. Rice Krispies Treats float, making your new friend an excellent swimmer. Play catch. Fall in love. But remember, never to leave your friend alone by the pool. Rice Krispies Treats. Great for making friends. Best when eaten. Στους δύο τρίτος δε χωρεί, αλλά και στους τρεις τρίτη δε χωρεί. Εκείνος, εκείνη, τα πατατάκια και η πεθερά. Ελληνικά πρέπει να ήταν αυτά τα chips, έβγαλαν το κτίνος μέσα του. Το διαφημιστικό που έρχεται έχει γίνει με όρους virtual reality, μέσα και έξω. Στις ιστορίες των διαφημιστικών δεν υπάρχει μόνο το κλασικό εκείνος και εκείνη. Υπάρχει και το εκείνη και εκείνη. Αν έχουμε καιρό θα δούμε και άλλα διαφημιστικά, αλλά τώρα έχουμε καιρό για δύο μικρά
στο μέγεθος και στην ηλικία, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι μεγάλα και θα το διαπιστώσουμε στο μέγεθος, στο καλλιτεχνικό τους ταλέντα. Έχω δύο σολίστες που κάποια μέρα ίσως αυτή η χώρα να λέει το όνομά τους και να ρηγεί. Κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος και ο Ραφαήλ. Give me five, man. Πώς ήρθατε έτσι και οι δύο μαζί, τυχαία φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Εσείς από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Ο Ραφαήλ είναι από τη Θεσσαλονίκη και ο Κωνσταντίνος είναι από το Ρέντι. Ναι. Ο Κωνσταντίνος παίζει μπουζούκι. Εσύ παίζεις μπουζούκι. Είναι απίστευτο ότι στην ηλικία σας που άλλα παιδιά δεν έχουν μάθει ακόμα να παίξουν PlayStation, εσείς σολάρετε. Δείξε μου κάτι έτσι, γρήγορα. Δείξε μου κάτι έτσι που να με εντυπωσιάσεις. Μετά θα έχεις την ευκαιρία να μου εντυπωσιάσεις κανονικά. Ραφαήλ. Ευχαριστώ. Εντυπωσίασέ με, Κωνσταντίνε. Οπα! Πολύ ωραία. Αλλά εκτός του ότι διαπιστώσαμε, αυτό ήταν για να διαπιστώσουμε ότι δεν παίζεται playback. Ξέρεις, περισσότεροι Έλληνες καλλιτέχνες πάνε στην τηλεόραση και κουνάνε τα δάχτυλά τους πάνω στο μπουζούκι για να παίζει μια γραφή, δεν είναι. Ραφαήλ, πες μου αγόρι μου λίγο, πώς ξεκίνησες να μάθεις μπουζούκι, το αγάπαγε η οικογένειά σου, ήταν παράδοση οικογενειακή, ήταν ο μπαμπάς σου στη μουσική, πώς έγινε η ιστορία? Καταρχήν και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου έχουν και αυτοί φλέβες καλλιτεχνικές προς τη μουσική. Α! Βέβαια, με έβλεπα... πάει το Βασιλείο δηλαδή. Ναι. Βέβαια με έβλεπαν που είχα ρυθμό με τη μουσική. Οπότε με έγραψαν σε ένα όδιο. Τους το ζήτησα κι εγώ γιατί μου άρεσε φυσικά η μουσική. Αυτό που θέλω να βεβαιωθώ είναι ότι δεν σε ανάγκασαν να το κάνεις. Όχι. Από μόνος σου. Το ζήτησες εσύ. Μπράβο. Και έτσι άρχισα να παίζω μπουζούκι, πιάνο. Ναι, θα μπορούσες να πας στο οδείο όμως και να παίζεις πιάνο, κιθάρα. Μπουζούκι όμως είναι δύσκολο πράγμα, φίλε μου. Δεν έτσι ακούω τουλάχιστον. Δεν είναι και δύσκολο γιατί. Γιατί? Άμα κάνεις την αρχή και δεν βαρεθείς κατευθείαν. Βαριέσαι και κατευθείαν. Όχι, δεν πρέπει να βαρεθείς. Μ' αρέσει η ιστορία των ανθρώπων που βαριούνται κατευθείαν, δηλαδή δεν πάνε ποτέ. Ναι. Εσύ σε τι ηλικία πήγες στο οδείο και άρχισες τις πρώτες σου χορδές? Από δεύτερα τάξη. 7 χρονών. Του δημοτικού. Ναι. Τα άλλα παιδιά βγαίνανε και παίζανε τόπι και εσύ έλειωνες στη μελέτη. Με νότες ή χωρίς νότες? Με νότες. Α, έμαθες δηλαδή τη θεωρία, ναι, πριν από όλα. Μπράβο. Και μετά η ζωή σου πώς ήτανε? Μετά άρχισε όσο πάει να μου αρέσει παραπάνω η μουσική και ασχολούμαι συνέχεια. Την κάνεις και επαγγελματικά τη μουσική σου? Δηλαδή βγαίνεις και παίζεις σε συναυλίες, βγαίνεις, ναι, και παίζεις, ναι, τηλεόραση ναι, κλπ. Σε πληρώνουνε δηλαδή? Δεν με πληρώνουνε, αλλά... Κοροϊδάρα, γιατί δεν σε πληρώνουνε? Τρελός είσαι. Χρειάζεσαι έναν ατζέντη, θα σου φρώ εγώ τον ψινάκι να σε κάνει διάσημο και να τα οικονομήσεις κιόλας. Γιατί δεν σε πληρώνουν, αγόρι μου? Πώς δέχεσαι καταρχήν να πηγαίνεις τσάμπα? Είμαι στο οδείο αφού. Παίζω, κάνω συναυλίες στο οδείο. Οι συναυλίες στο οδείο, φιλάρα, είναι μία πλευρά. Ναι. Η άλλη πλευρά είναι, σε θέλει ο κ. Μαστοράκης να πας να παίξεις την εκπομπή του. Τι ρωτάς? Ναι. Όχι πότε. Πόσα. Σε ζήτησε να πας ο Αυτιάς να παίξεις αύριο το πρωί στην εκπομπή του? Ναι. Τι ρώτησες? Ούτε πού, ούτε πότε. Πόσα. Πρέπει να μάθεις ότι οι καλλιτέχνες που πεθαίνουν φτωχοί είναι οι λάθος καλλιτέχνες. Πρέπει ο καλλιτέχνης να μην πεθαίνει φτωχός και στη διάρκεια της ζωής του να έχει μια σχετική άνεση. Οι γονείς σου είναι πλούσιοι? Όχι, είμαστε φτωχοί, αλλά και η τιμή μας. Α, πολύ ωραίο, το ακούσατε αυτό. Είναι φτωχή, αλλά τίμιοι. Αυτό είναι ήδη ένα καλό πρικιό, αν θες τη γνώμη μου. Το να ξέρεις ότι είσαι φτωχός, αλλά να μην θες να αποκτήσεις πράγματα με τη ρεμούλα και τη λαμογιά και όλα αυτά. Ξέρεις, η σύγχρονη ζωή, όλοι τα θέλουν. Να το αποκτήσεις με το σπαθί σου. Και έχω την εντύπωση ότι με τέτοια φατσούλα καταρχήν που έχεις, φοβερή φάτσα, κάτι τώρα τελείως κοντινό παρακαλώ. Ένα τελείως κοντινό. Αυτό είναι ο Ραφαήλ. Με τα μάτια που έχεις και με το μπουζούκι που θα μας δείξει λίγο ότι παίζεις, έχω την εντύπωση το μέλλον σου είναι ασφαλισμένο και διασφαλισμένο. Για να έρθω σε ένα φιλαρά μου που είσαι και πιο κοντά από του Ρέντι, τον Κωνσταντίνο. Ξέρετε πώς τον γνώρισα? Πες, Κωνσταντίνε, πώς τον γνώρισα? Είχα πάρει μια μέρα
Στο σταθμό σας για να σας ζητήσω ένα τραγούδι. Πράγμα που σημαίνει ότι είσαι ροκάς. Ναι. Ακούς δηλαδή Radio Gold επειδή σου γουστάρει, όχι επειδή σε καταπιέζει ο μπαμπάς και σου λέει οπωσδήποτε αυτό είναι που θα ακούσεις. Επιλογή σου, έτσι. Ναι. Ωραία. Αν όμως ακούς ροκ, γιατί δεν παίζεις ηλεκτρική κιθάρα να ρίχνεις κλαπτονιές και Τζίμι Χέντριξιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά παίζεις μπουζούκι. Εντάξει, ακόμα είμαι μικρός. Του χρόνου όμως θα ξεκινήσω ηλεκτρική κιθάρα. Πόσο χρονών είσαι? 13. 13 χρονών. Άρα είναι μεγαλύτερό σου? Ναι, ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Αν παίζατε και οι δύο μαζί σε μια ορχήστρα, δεν θα είσαστε φοβερό δίδυμο? Δύο ανήλικοι αλλά καλοί μπουζουξίδες. Το μπουζούκι όμως έχει, ρε Κωνσταντίνε, και μια ιστορία. Και έχει βγει από τα χέρια αντρών που ήταν βαρύς. Δηλαδή θέλει έτσι ένα αντριλίκι. Βρίσκεις ότι εσύ όταν παίζεις μπουζούκι ή μπαγλαμά μπορείς να βγάλεις το πάθος και το αντριλίκι που έχει το όργανο αυτό? Ναι. Για να μας δείξεις σε λίγο, αλλά πες μου κάτι. Στο σχολείο που ξέρουν ότι παίζεις μπουζούκι, σε βλέπουν διαφορετικά? Όχι, εντάξει. Δεν σε βλέπουν έτσι, ξέρω εγώ, σαν ένα φρικιό, ας πούμε, που... Όχι. Σε βλέπουν normal τα παιδιά. Mm. Παίζεις καθόλου στο σχολείο καθόλου? Ναι, σε με δύο συναυλίες. Α, κάνει το σχολείο συναυλίες, αλλά δεν σε φαντάζομαι στην τάξη με ένα μπαγλαμαδάκι, ας πούμε, στα μαθηματικά να ρίχνεις τις παινιές σου. Όχι. Δεν το έχεις κάνει ποτέ? Μία φορά μου είχε πει ένας καθηγητής. Σου είχε πει να το φέρεις στην τάξη. Ναι. Άρα δεν έκανες τσογλανιά. Όχι. Έτσι, με την άδεια του καθηγητή. Ναι. Τα κορίτσια. Μιλήσουμε για κορίτσια καταρχήν. Γιατί δεν μπορεί να μιλάει κανείς σαν άντρας προς άντρες για τα κορίτσια? Τα κορίτσια το γουστάρουν ότι είσαι μουσικός και ότι παίζεις μπουζούκι. Δηλαδή έχεις μεγαλύτερες κατακτήσεις, ξέρω εγώ, στην κοινωνικό σου περίγυρο. Έτσι πιστεύω. Βγάζεις δηλαδή γκόμενες που λένε. Έτσι δεν λέτε? Κάτσε μισό λεπτό. Γιατί δεν μπορώ να σου μιλάω σε άλλη γλώσσα από αυτή που μιλάτε στο σχολείο. Στο σχολείο με τους φίλους έτσι δεν μιλάς? Πώς λες? Εγώ είμαι πιο ευγενικός, πιστεύω. Δηλαδή. Πρώτον, καταδικάστηκα ως αγενής. Δεύτερον, μάθαμε ότι τα παιδιά δεν μιλάνε το ίδιο στο σχολείο όπως πιστεύουμε ότι μιλάνε. Δηλαδή, σου λένε οι άλλοι φίλοι σου για γκόμενες και εσύ λες οι κυρίες? Όχι. Γιατί? Δεν συζητάω για τέτοια θέματα. Δεν συζητάς για γυναίκες καθόλου? Όχι. Μόνο για το μπουζούκι? Μόνο για μουσική? Όχι, για οτιδήποτε άλλο. Εκτός από γυναίκες. Ναι. Καλά. Σε δύο χρόνια θα ξανάρθεις εδώ και θα συζητήσουμε όπως πρέπει. Θα τους ακούσετε και θα τους δείτε πόσο καλοί είναι σε λίγο, αλλά προηγουμένως είναι αυτή η πολυπόθητη για το κανάλι στιγμή που εμείς σας αφήνουμε για 2-3 λεπτά και εσείς ενημερώνεστε για το τι προϊόντα και υπηρεσίες θα αγοράσετε. Thank you.
Ας του Ραφαήλ, ένα χαμόγελο Ραφαήλ. Ένα χαμόγελο, που είσαι ένα χαμόγελο, πού είναι ο χαμόγελο σου. Έτσι, μπράβο. Ως Γρηγόρης Αρναούτογλου. Σου, ότι δεν πρέπει να τελειώσεις αυτό το ρεσιτάλ χωρίς να παίξεις Eric Clapton. Στο μπουζούκι όμως λέει. Ρίξε μια εισαγωγή. Πάμε, πάμε παλικάρια μου. Ναι. Ου, μια χαρά. Δώσε μου το μπουζούκι. Όχι, δεν έχεις τίποτα άλλο, πάρ' το παγλαμαδάκι. Α, θες και Suzy Q, θέλει και Suzy Q. Οκ, μαζί, όλοι για Suzy Q. Όχι, όχι, μόνο σου θέλεις, χωρίς συγκρότημα. Δεν θέλει, ο καλλιτέχνης δεν θέλει να μοιραστεί το χρήμα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί αντίθετα με τον Ραφαήλ που παίζει για τη δόξα, αυτός παίζει για το χρήμα, το ξέρετε. Λοιπόν, ναι, εμένα δεν μου συστήθηκε με το όνομά του. Μου έδωσε το χέρι του και μου είπε πόσα. Δεν είναι να μάθεις το παιδί τίποτα, το ασκείς εσένα. Έλα. Suzy Q. Oh, Suzy Q. Oh, Suzy Q. Είμαι στον τόνο. Ωραία. Κάνει, κάνει, κάνει. Αυτές είναι οι τελευταίες αειδήσεις, μέρος πρώτο. Όταν λέω τελευταίες, αυτό δεν είναι υπόσχεση και όταν λέω μέρος, αυτό δεν υπονοεί απαραίτητα την προέλευση των ειδήσεων. Άλλωστε, εμείς είμαστε εδώ απλώς για να λέμε τις ειδήσεις. Τις ειδήσεις τις κατασκευάζουν από κοινού η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Ασήμαντο και άνευ σημασίας λάθος χαρακτήρισε ο κυβερνητικός απρόσωπος την γάφα που διέπραξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας εγκαινιάζοντας τις νέες εργατικές κατοικίες. Παρακαλώ, μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. Καλή αρχή, καλή δουλειά, καλή επιτυχία. Σε χαμηλούς τόνους η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη Βουλή, κυρίως ωφελημένος από την ανταλλαγή χαριτολογημάτων των πολιτικών αρχηγών, υπήρξε ο ελληνικός λαός. Βεβαίως ευχόμαστε και στην κυρία Βύση
την καλή επιτυχία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί συμπεριλαμβάνετε την Eurovision στον δικό σας απολογισμό. Δεν ξέρετε να ξεχωρίζετε εργαζόμενους και ανθρώπους από σκουπίδια. Σταματήστε όμως τις αερολογίες. Κάντε συγκεκριμένες προτάσεις και τότε ναι, θα σας πάρω από το χέρι να δείτε την πραγματική Ελλάδα. Να πάρετε μαζί σας τους πρώην υπουργούς και τα στελέχη σας που υπόσχονταν στους Έλληνες πλούτια από το χρηματιστήριο και έκαναν το μεγαλύτερο έγκλημα. Η χαμηλή τόνη και ο πολιτικός πολιτισμός της Βουλής όμως δεν ίσχυσαν στις διαμάχες για ντόπια και αλαδαπά αρνιά της κεντρικής κρεαταγοράς. Ο άνθρωπος θα πουλάει 2 και 2,20 ζωντανά. Ναι, αλλά μου λέτε βγάζει λιγότερο κρέας από τα ελληνικά. Ναι, το ζωντανά. Πήγατε σε κανένα κρεοπολείο να πάρετε κρέας με δέρμα, με πατσά, με τα πόδια να κρέμονται. Εξακολουθεί να ταλανίζει τα ΜΜΕ το πρόσφατο σκάνδαλο των Καλλιστίων, όπου Star Ελλάς εξελέγει η πρώτη εξαδέλφη του Κώστα Σόμερ και ανιψιά του Μήνωα Κυριακού, ξερακιανή μελαχνία από τη Θεσσαλονίκη. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ, όπως λέμε αποκλειστική νοσοκόμα, του Star, η Star εμφανίστηκε για πρώτη φορά άβαυτη και τα κακά της χάλια. Είδου λοιπόν τα συγκλονιστικά πιστήρια πριν και μετά. Η Star Ελλάς δήλωσε ότι απλώς ο φωτισμός την αδικούσε και το μακιγιάζ παρά ήταν υπερβολικά φυσικό. Όμως και η Miss Ελλάς, η Miss Young και δύο επιλαχούσες απέδειξαν ότι είναι φυσικές καλονές όταν εμφανίστηκαν να μακιγιάρισαν στο πρωινό πρόγραμμα ιδιωτικού καναλιού. Η περίεργη ομοιότητά τους με τον Γιώργο Τράγκα είναι καθαρά συμπτωματική. Τύφλα να έχει το Star Channel όμως. Ο Αλφα εξασφάλισε πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες από το πώς πραγματικά ήταν η Star Ελλάς 2 μήνες πριν τα Καλλιστεία. Η σημερινή ξερακιανή, προσπαθώντας να μπει στα ρεκόρ Guinness, είχε βάρος 288 κιλών, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες αυτές που διέρευσε στο ίντερνετ ο τέος μνηστήρας σε μια προσπάθεια κατασυκοφάντησης της ίδιας αλλά και του Κώστα Σόμερ. Στο βίντεο αυτό εδώ που βλέπετε, η Ελλάς, Star Ελλάς των 288 κιλών, προσπαθεί με ειδικό μηχάνημα να σταθεί στο ύψος της. Για τη δραματική αλλαγή στο βάρος της Star Ελλάς ευθύνονται τα Ινστιτούτα Πρίνου, χορηγή των Καλλιστίων. Το νέο σλόγγαν του Ινστιτούτου θα είναι πλέον «Πρίνου και μετά». Δηλώσεις πάντως για τον ύποπτο τρόπο με τον οποίο έχασε τον τίτλο της, έκανε και η νέα Ενέα. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα έχει ξεσηκωθεί για αυτό που έγινε. Εγώ πιστεύω ότι όλος ο κόσμος με έχει πρώτη. Απλά έγιναν κάτι τελευταία στιγμή και άλλαξαν. Αλλά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, διότι όποιος τίτλος και να έπαιρνα είναι για αυτή τη δουλειά πολύ σημαντικός. Από τις δηλώσεις αυτές συμπεραίνεται ότι την έκοψαν στα προφορικά και όχι λόγω στριφνού χαρακτήρα. Με πρωτοβουλία αλλά και προσωπικές επιλογές του Υπουργού Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλου, οι νέες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού που αναμένεται να βελτιώσουν τα μαύρα χάλια του ΕΣΥ. Στιγμιότυπα από την υποδοχή νέων νοσοκόμων στο Υπουργείο. Εφαρμόζει νέα μέτρα λιτότητος στις κρατικές δαπάνες η κυβέρνηση Καραμαλή. Πρώτο θύμα των περικοπών, οι πολυτελείς λιμουζίνες των υπουργών. Είμαι ο Νίκος Μαστοράκης και αυτές ήταν οι ειδήσεις Part 1. Τι έκανε λέει? Μάλιστα. Part 1. Και τώρα μερικές κουβεντούλες, συμβουλές και συστάσεις, προτάσεις από τους δωροθέτες του 12. Θέλετε ένα καφέ πολύ, μα πολύ ροκ? Το έχετε. Gold Café. Όπου το δείτε, πείτε, παίζει μόνο ροκ. Και 600 βίντεο κλιπς Power AD στις οθόνες. Gold Café Central, Μεγάλο Αλεξάνδρου 57 Μεταξουργείο. Gold Café West, Δεκελίας 84 Φιλαδέλφια. Πείτε το με λουλούδια. Ανθόδια Κοσμήσεις. Φιορίσιμο. Λεωφόρος Πεντέλης 29. Στο Χαλάνδρι. 210-6848-091. Art Deco. Restaurant and Catering.
Mediterranean menu, lounge bar and special events. Art Deco, a place to see and to be seen. Art Deco, Κώστα Βάρναλη 12 Χαλάνδρη, 210-6840-240. Σιάμου, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, με κλειδαριές μοτούρα μαϊκή, κάρτα ιδιοκτησίας κλειδιών που δεν αντιγράφονται. Σιάμου, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, με την ισχυρότερη θωράκιση πανευρωπαϊκά. Τηλεφωνικό κέντρο 8252-164 και 165. Δεκουστάρ, τα πάντα για την επένδυση χώρων. Χαλί, μοκέτα, ύφασμα, κουρτίνα, ριχτάρι, λευκά είδη, ταπετσαρία, πλαστικό δάπεδο, λαμινέι, παρκέ, γκαζόν. Έκθεση 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Ακριβώς στην έξοδο 7 της Αττικής Οδού. Δεκουστάρ, κάντε τις χώρο, στο χώρο σας. Να φάτε αλλά τι, έτοιμο ή Λαρτιτζιάνο. Λαρτιτζιάνο, η πρώτη αλυσίδα delivery ιταλικού φαγητού. Εδώ, δεν τρώμε από τα έτοιμα. Λαρτιτζιάνο, 21 σημεία, ένα δίπλα σας. Συστήματα μονώσεων Monotec. Θερμομόνωση και στεγάνωση 100%. Τηλεφωνήστε τώρα στο 80 111 111 77. Τι να κάνω προλόγου σήμερα, επειδή η πρόλογη είναι το βασικό στοιχείο που με κάνει να βγάζω σπιθουράκια. Είμαι αλλεργικός στο να αγιογραφώ τους καλεσμένους μου. Αλλά πρέπει να σας πω μια ιστορία. Όταν μου πρότειναν διάφοροι φίλοι την επόμενη καλεσμένη μου, είπα, εγώ, ροκ, θα φέρω στην εκπομπή αυτή λαϊκή τραγουδίστρια. Μετά όμως την είδα, την άκουσα και άλλαξα γνώμη, γιατί η γυναίκα μπορεί να τραγουδάει εμπορικά λαϊκά τραγούδια, αλλά είναι τελείως ροκ η ίδια στη φιλοσοφία της και είναι από τη Θεσσαλονίκη και ξέρει από χαβαλέ. Κέλλη, Κέλ, Κέλ, Κελεκίδου. Πάμε! Καλά, μόλις πήγα να ξεκινήσω να χορεύω, δηλαδή μου το έκοψες. Ξανά λοιπόν από ξανά. Την αρχή. Πού είσαι.